Φανταστείτε πόσο αλλιώτικος θα ήταν ο κόσμος σήμερα αν έλειπε η Ελλάδα από το χάρτη. Σε αυτή τη γη γεννήθηκαν και περπάτησαν άνθρωποι που άλλαξαν τον κόσμο. Σε αυτή τη γη το φως είναι αλλιώς. Σε αυτή τη γη το πνεύμα εξυψώνεται, δημιουργεί και η ψυχή χορταίνει. Αυτή η γη είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μου. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί. Χθες με την Έλενα Χριστοπούλου περιηγηθήκαμε στα Καντούνια και γνωρίσαμε κάποια από τα μυστικά της. Σήμερα η εξερεύνηση συνεχίζεται σε όλες εκείνες τις γωνιές που την κάνουν μοναδική και συνθέτουν την πολιτιστική της ταυτότητα. Ένα από αυτά είναι το θέατρο Σαν Τζιάκομου, που ξεκίνησε ως λέσχη των ενετών ευγενών της Κέρκυρας για να γίνει το πρώτο θέατρο του νησιού και το πρώτο στη μετέπειτα ελληνική επικράτεια. Για περισσότερα από 100 χρόνια ήταν το κέντρο της ελληνικής όπερας. Η Κέρκυρα υπήρξε τόπος γέννησης του Ιωάννη Καποδίστρια, από οικογένεια ευγενών του νησιού. Αναζητώντας τα χνάρια του, βρεθήκαμε στην αναγνωστική εταιρεία της πόλης, όπου βρίσκεται το γραφείο του πρώτου κυβερνήτη της χώρας. Ανάμεσα στα σπάνια κοιμήλια που φιλοξενεί η αναγνωστική εταιρεία, βρίσκεται και μια βρετανική έκδοση του 1762 που αποτυπώνει πλήρως το λόφο της Ακρόπολης και τα γλυπτά όλων των ναών. Λέγεται ότι αυτή ήταν η έκδοση που παρακίνησε τον Λόρδο Έλγιν να φτάσει στην Αθήνα και να αποσπάσει τα γλυπτά από το μνημείο. Τόσες φορές που έχεις έρθει στην Κέρκυρα, στο Φρούριο μέσα έχεις μπει. Πολλές φορές. Α, έχεις μπει πολλές φορές. Όπως όλοι οι τουρίστες, έτσι κι εγώ. Α, ναι. Μάλιστα. Εσύ? Εγώ beyond τουρίστρια, beyond. Δεν έχω μπει. Ωραία, τώρα είναι η ώρα λοιπόν. Τώρα είναι η ώρα και τώρα θα σε εξετάσω, όχι, Έλενα Χριστοπούλου. Τι ξέρεις γι' αυτό εδώ το ενετικό Φρούριο. Έχουμε break να διαβάσω κάτι κατευθείαν. Κάτι θα γίνει για σένα. Χτισμένο στο λόφο του Αγίου Μάρκου, το νέο Φρούριο δημιουργήθηκε από τους ενετούς και τα τείχη του έφταναν μέχρι τη θάλασσα. Η Κέρκυρα, άλλωστε, αποτελούσε την πρώτη γραμμή άμυνας της Βενετίας. Πραγματικά είναι πανέμορφη η Κέρκυρα, αλλά αυτό που αντικρίζουν τα μάτια μου από εδώ πάνω δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι σαν σκηνικό. Σαν ψέμα είναι, ναι. Βλέπεις ένα νησί πώς έχει κρατηθεί τόσο ιδανικά στα χρόνια που έχουν περάσει. Μπράβο τους. Είναι πανέμορφη. Εσύ πώς είσαι, έχει λίγο παρασύρει η Κέρκυρα, ε. Ξέρεις, πάντοτε ερχόμουν για συναυλίες και όλα αυτά. Είχα ένα τρέξιμο. Δεν την απόλαυσα όπως την απολαμβάνω τώρα. Σε ευχαριστώ που με έφερες εδώ. Έχουν αναποδογυριστεί οι ρόλοι. Πραγματικά βλέπω με άλλα μάτια πια την Κέρκυρα. Το παλιό Φρούριο των Βυζαντινών, από βραχώδες φυσικό οχυρό, έγινε η έδρα όλων των διοικήσεων της πόλης. Ενισχύθηκε με τάφρο, απέκτησε στρατόνα και οι Άγγλοι άφησαν παρακαταθήκη τον εντυπωσιακό ναό Γεωργιανού ρυθμού που σήμερα στεγάζει τον Άγιο Γεώργιο. Έλενα, ο ναός του Αγίου Γεωργίου
Γεωργίου. Δεν έχω ξαναέρθει ποτέ. Τέλος. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνω μέσα στο ναό αυτό. Ευπρεπώς συνδεδημένη, ευτυχώς. Ναι. Επιτέλους και σε ένα μέρος που δεν έχεις πάει. Ναι. Και σε πηγαίνω εγώ για πρώτη φορά. Ναι. Ναι, και έχω να σου πω τώρα για την εκκλησία εδώ. Λοιπόν, 1860 χτίζουν αυτόν τον καθολικό ναό οι Άγγλοι. Και το 1864, όταν πια ενώνονται τα Επτάνησα με την υπόλοιπη Ελλάδα, μετατρέπεται σε Ορθόδοξο ναό. Μεταφέρουν αυτό το τέμπλο από τον Άγιο Σπυρίδωνα. Πω, 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 πω. Ο πρώτος επιτάφιος κάθε Πάσχα ξεκινάει από εδώ. Ναι, αυτό το ξέρω. Αυτό το ήξερες, αυτό το ξέρω. Ναι. Και είναι εντυπωσιακό, κοίτα, δεν θυμίζει σε τίποτα Ορθόδοξο ναό. Βομβαρδίστηκε από ό,τι έμαθα στο Δεύτερο Παγκόσμιο και φτιάχτηκαν κάποια πράγματα. Το εξωτερικά ταβάνικο, παραμένει ίδιος όμως. Ναι, ναι, ναι. Πρώτη φορά βλέπω σε ένα τέτοιο χρώμα στο ταβάνι πάντως. Ναι, φυσικά. Υπέροχο κτίριο. Πολύ ξεχωριστός, πολύ ιδιαίτερος. Μ' αρέσει που κράτησαν και το στοιχείο αυτό που έχουν οι καθολικοί ναοί, ναι, αυτή τη λιτότητα. Δεν υπάρχουν πουθενά άλλου αγιογραφίες παρά μόνο στο τέμπλο αυτό του Αγίου Σπυρίδωνα. Και επίσης εγώ, Έλληνα, δεν ήξερα και μου το είπε τώρα μία κυρία έξω, το ότι εδώ που είναι το παλιό κάστρο, το νέο κάστρο και το παλιό κάστρο, υπήρχαν δύο κορυφές. Και έτσι πήρε το όνομα Κορφού. Αλήθεια. Ναι. Κάνεις μόνη σου, μιλάς μόνη σου με τους ανθρώπους και δεν μαθαίνω. Βεβαίως, ναι. Σε αφήνω ξεκουράσια μου, εγώ συλλέγω εγώ τις πληροφορίες. Δύο κορυφές, γι' αυτό λέγανε οι κορφιάτες. Ναι. Και της λέω, της κυρίας, πού είναι τώρα οι κορυφές. Και μου λέει, από το Δεύτερο Παγκόσμιο, όταν βομβαρδίστηκε εδώ το σημείο. Τι άλλο θα μάθουμε, πολλά πια ακόμα. Ναι, τι ωραία, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Όλα στην Κέρκυρα δένουν με έναν τρόπο μαγικό. Εκεί που παλιά λούζονταν οι νύμφες και μάγευαν τους περαστικούς με το τραγούδι τους, βρήκε το ιδανικό μέρος για να αναπτυχθεί το Κουμκουάτ. Χωριό νύμφες ή νυμφές. Πάμε, Έλενα, να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Δεν μας τα πες αυτά. Τη συγκομιδή. Καλώς τα κορίτσια. Γεια σας, κορίτσια. Καλώς ήρθατε. Η Τζέννη. Η Τζέννη. Η Τζέννη και η Ευγενία. Γεια σου, Ευγενία. Και σένα, Ευγενία, σε λένε. Ναι. Α, το κάνατε να ξεχωριζεστε. Ναι. Λοιπόν, πώς μαζεύουμε κουμκουάτ, για δείξτε μας. Ξεκινάμε, πιάνουμε ένα-ένα το κουμκουάτ. Ένα-ένα όλα αυτά. Όλα. Δεν το κάνουμε σαν τις ελιές που τα τεινάζουν έτσι. Όχι, όχι, είναι ευαίσθητο το φρούτο και πρέπει να μαζεύετε ένα-ένα. Πολύ ωραία. Έχεις φάει ποτέ κουμκουάτ? Ποτέ. Ομό ποτέ τρώγεται? Τρώγεται. Ναι. Όταν είναι όριμο. Το κόβεις έτσι. Ναι, ναι. Λίγο το κάνεις έτσι. Δεν έχει αυτό τίποτα ραντίσματα και αυτά. Όχι, όχι, όχι. Και το τρως έτσι. Όντως, ρε θηρίο, το έκανες, ε. Τι γεύση έχει, ναι, ομό. Το κάνω, Συνόπικρη. Τέλειο. Και είναι super food, ε. Δηλαδή τι κάνουμε, τα κάνουμε και εμάς στο σπίτι μας, τα έχουμε και 2-3 τα τρώμε κάθε μέρα, αν μπορούμε. Ναι, βέβαια. Φυσικά. Άρα θα φύγουμε με ένα καλασάκι μετά από εδώ. Θα το φάσω όλο. Μην δουλεύουμε μόνο. Εννοείται. Πώς πας, Δέσποινα, τι έχεις μαζέψει? Γιατί μαζεύω, ρε παιδί μου, μαζεύω. Α, όχι, παιδιά, εδώ. Τι? Με περνάει. Δέσποινα, δεν θα πληρωθεί σήμερα. Το ξέρω. Λοιπόν, αν είσαστε καλοί, ναι, θα σας ξαναπροσλάβουμε το χρόνο. Α, θα ξανάρθουμε, θα ξανάρθετε. Κάντε αργά, κάντε αργά. Κάντε αργά. Και πόσες ώρες περνάτε εδώ μέσα, ρε κορίτσια? Αρκετές, γύρω στις 8. Και κουτσομπολεύετε λίγο, πες την αλήθεια. Και ένα κουσκούς. Ένα κουσκούς γίνεται. Κουσκούς. Τα νέα εδώ του χωριού ή γενικά της Κέρκυρας? Του χωριού, τα καλλιτεχνικά. Α, τα καλλιτεχνικά. Για πείτε μου, να μάθω, γιατί είμαι λίγο άσχετη με το χώρο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, Δέσποινά μου. Βγάζετε εσείς εδώ τα περιοδικά, δηλαδή εδώ μαζεύουν κουμκουάτ, κατάλαβες? Ναι, βέβαια. Εδώ έπρεπε να υπάρχουν οι κάμερες, να κανονικά. Έτσι θα έπρεπε να γίνονται πολλά. Θα μαθαίναμε πολλά. Και αυτό, κορίτσια, έρχεται από τους Άγγλους επί της ουσίας, ε. Αυτό... Το δέντρο. Το δέντρο το ήταν στην Κίνα. Αλλά το έφεραν οι Άγγλοι εδώ. Οι Άγγλοι το φέρανε στην Κέρκυρα.
Και από εκεί το πήραμε κι εμείς εδώ και περισσότερο παράγεται εδώ, στο βορρά. Σε πόση ώρα μπορεί να έχετε ένα δέντρο να το έχετε τελειώσει? Τσουρομαδίσει. Ναι. Είναι το σωστό ρήμα. Ανάλογα. Εξαρτάται. Τώρα είναι όλα όρημα. Ναι. Όμως υπάρχουν εποχές, αν ήταν πιο νωρίς 2 μήνες, θα διαλέγαμε τα πορτοκαλί. Oh. Και θα μένανε τα κίτρινο-πράσινα. Κίτρινο-πράσινα, ναι. Και εσείς τι φτιάχνετε με αυτό, κορίτσια? Φτιάχνουμε γλυκό. Ναι. Του κουταλιού. Φτιάχνουμε μαρμελάδες. Ναι. Ποτό. Φτιάχνουμε ποτό. Γλυκέρ δηλαδή, γλυκέρ. Ναι. Και το ξύσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Να το βάλεις σε κουλουράκια, σε κέικ, σε οτιδήποτε. Αντί για πορτοκάλι, ας πούμε. Αντί για πορτοκάλι. Α, έχει υπέροχο άρωμα. Mm-hmm. Καλά, τα χέρια μου μυρίζουν υπέροχα, ε. Ναι. Ναι, έχουν άρωμα. Έχετε πάρει στα χέρια πολύ αιθέριο έλαιο που είναι τρομερό για το δέρμα. Α, ναι. Α, πείτε τα αυτά λίγο, σας παρακαλώ, που μας χρησιμοποιούνται και στα καλλιντικά. Και στα καλλιντικά, ε. Άρτε λίγο αιθέριο έλαιο εδώ πέρα, μου κάνει καλό. Μην το φάτε αυτό. Αν πάρετε τη φλούδα. Ναι. Λέγε. Τα καλά δεν είπες. Το πιέσετε λίγο. Ναι, ναι. Τι να κάνω άλλο στόμα αυτό. Τι πετάει. Στο πρόσωπο. Α, στο πρόσωπο. Και αν βάλετε φωτιά δίπλα, θα ανάψει. Θα ανάψει. Βεβαίως. Όχι, παιδιά, μην ανάψει κανείς τίποτα γύρω μου. Μιλάμε, είναι το θερματοκαλλιτουργό φρούτο είναι αυτό. Ναι, ναι, το δίνω. Τι. Καλέ. Θα δείτε διαφορά. Μόλις έγινε 35 χρονών. Πόσο? Φογάτσα έχεις φάει? Όχι. Σοφία μου, βγαίνεις. Ευχαριστώ. Σοφία θα μας δείξει πώς γίνεται η φογάτσα, που εγώ νόμιζα ότι είναι ψωμί στην αρχή. Ναι. Αλλά μετά έμαθα ότι είναι τσουρέκι. Το πασχαλιάτικο. Το πασχαλιάτικο κιόλας. Το δικό μου πασχαλιάτικο. Μάλιστα, το κερκυραϊκό. Το κερκυραϊκό. Για δείξε μας, Σοφία. Βάζουμε 2 κούπες γάλα. Προσθέτουμε 2 φακελάκια μαγιά. Mm-hmm. Το γάλα είναι σε θερμοκρασία δωματίου ή χλιαρό? Χλιαρό. Αρχίζουμε και δουλεύουμε έτσι ώστε να ενσωματωθεί. Ναι. Συνεχίζουμε τη ζάχαρη. Πόση ζάχαρη βάζουμε? Έχουμε 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, mm-hmm. το οποίο προσθέτουμε το μισό από αυτό στο μείγμα με το γάλα και τη μαγιά. Και τι άλλο, και αλεύρι? Και προσθέτουμε ένα φλιτζάνι από το αλεύρι. Για να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Να γίνει το προζύμι. Και να αρχίσει να φουσκώνει. Να γίνει το προζύμι. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Χτυπάμε καλά-καλά. Χτυπάμε καλά-καλά. Ωραία. Είναι ήδη έτοιμο. Mm-hmm. Έχει γίνει ένας χυλός στην ουσία. Ναι. Οπότε το αφήνουμε στην άκρη. Ναι. Σκεπάζουμε με ένα πανάκι. Ναι. Και το αφήνουμε να ενεργοποιηθεί η μαγιά για 1,5 ώρα. Εγώ όταν φτιάχνω τα τσουρέκια, το τυλίγω καλά-καλά, βάζω κουβερτούλα, τα πάω σε ζεστό μέρος, τα αφήνω μια ωρίτσα, το κοιτάζω σαν μωρό από πάνω. Τώρα όμως είμαστε στον ήλιο και είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ κοντεύω εδώ πέρα, φουσκώνω σε λίγο, φουσκώνω. Θα με δείτε στο τέλος συνταγής, θα έχω γίνει κι εγώ. Για πάμε. Μέσα στο δεύτερο μπολ ρίχνουμε 1 φλιτζάνι βούτυρο. Μάλιστα. Ρίχνουμε τη ζάχαρη. Την υπόλοιπη. Βεβαίως. Συνεχίζουμε και βάζουμε τους 3 κρόκους αυγών. Μόνο κρόκους. Μόνο τους κρόκους. Είμαι πολύ περίεργη. Θέλω να το δοκιμάσω εγώ αυτό το τσουρέκι. Εγώ βλέπω ότι δεν μιλάω. Περιμένω απλά ότι θα τελειώσει για να το φάω. Πω, κοίτα πόσο κίτρινο έγινε. Συνεχίζω, ρίχνω το ξύσμα. Ναι. Σχοβολάει, Παναγιά μου. Είναι και πολύ ωριμά αυτά τώρα. Είναι 2 γεμάτες κουταλιές της σούπας, ξύσμα αυτό, ε. 2 κουταλιές της σούπας. Όπου αυτό το γλυκό του κουταλιού τώρα το ρέγομαι. Αν θέλετε, μπορείτε να μου ρίξετε το υπόλοιπο εδώ. Το ρέγομαι. Αυτό είναι ο έτοιμος καρπός. Ναι. Που ενσωματώνεται και αυτό στη ζύμη μας. Ναι. Και στο τέλος ρίχνω 1 σφινάκι το ίδιο λικέρ. Μάλιστα. Εδώ τελειώσαμε. Τόσο απλά. Παίρνουμε. Αυτό. Αυτό έχει φουσκώσει λογικά. Αυτό έχει φουσκώσει, έχει περάσει 1,5 ώρα στη θερμοκρασία δωματίου. Mm-hmm. Και ρίχνουμε. Α, το ρίχνεις μέσα εδώ. Εκεί. Θέλεις να σε βοηθήσω? Αν θέλετε, ευχαριστώ πολύ. Το κρατάω. Γιατί είναι βαρύ λιγάκι, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ρε παιδιά, πολύ απλό τσουρέκι είναι αυτό. Ναι. Και τελευταία ρίχνουμε το αλεύρι. Ναι. Θα ρίξτε παρακαλώ. Μάλιστα, Σοφία. Ρίξε παρακαλώ, παιδί μου, πιο πολύ αλεύρι. Πιο γρήγορα, παρακαλώ. Έλα, το κάνω καλά. Όχι εσύ, Σοφία, μου πιο γρήγορα. Εσύ καλά το κάνεις. Πρέπει. Πρέπει για να πιάσει σωστά και να γίνει όλο το υλικό ωραίο. Αυτό πρέπει να γίνει αφράτο. Ναι. Όπως όλα, τα κέικ, οι βάσεις, ε. Σαν κέικ. Ναι. Αυτό σαν κέικ βγαίνει δηλαδή το τσουρέκι. Εμένα βγαίνει τσουρεκένιο.
Είναι αν το δείτε, είναι σαν τη ζύμη του κέικ. Χέρι δεν βάζεις μέσα, Σοφία, ε. Εγώ άμα δεν βάλω χέρι στο τσουρέκι... ναι, εντάξει. Κάνεις θα... παραδοσιακά εσύ. Ναι. Εδώ θα συνεχίσουμε με το χέρι. Έτσι, μπράβο, ρε, Σοφία. Βάλε το χεράκι μέσα, να γίνει το σωστό. Και το κερκυραϊκό, το βούτυρο, θα του δώσει και το σωστό το άρωμα, ε. Σίγουρα, είναι φοβερός συνδυασμός. Mm. Γιατί αφήνει όλα τα αρώματα, και το ένα και το άλλο. Mm. Και το κουμκουάτ σαν άρωμα και γεύση είναι δυνατό, είναι σπιριτόζικη. Μάλιστα. Σπιριτής, δηλαδή, αφήνεις τη γεύση μια σπιριτάδα. Και τα κέικ όταν τα κάνετε, λογικά, αντί για ξύσμα αλεμονιού ή πορτοκαλιού, βάζετε κουμκουάτ μέσα, ε. Βεβαίως. Να βάλω λίγο ακόμη. Ναι, ρίξτε το. Έχει γίνει ένα ωραίο μείγμα. Δεν το αφήνεις αυτό να ξαναφουσκώσει. Αυτό το αφήνουμε σε βουτυρωμένο ταψί. Α. Το χεράκι μας. Α, με το χεράκι μας. Για να έχουμε γεύση και αφή. Ό,τι κάνουμε θέλει αγάπη. Παίρνουμε το μείγμα και το τοποθετούμε στο ταψί. Ναι. Ωραία. Και το σκεπάζεις. Το σκεπάζουμε για μισή ώρα να φουσκώσει και να διπλασιαστεί ο όγκος του. Και μόλις φουσκώσει, το αλείφουμε με αυγό. Αλείφουμε με αυγό. Ναι. Με ένα κρόκο αυγό. Ένα κρόκο αυγού. Ωραία. Με ένα πινέλο. Ναι. Λες την προσευχή σου, κάνεις κάτι, το σταυρώνεις. Με ένα μαχαίρι χαράζουμε την επιφάνεια σε σχήμα σταυρό. Μάλιστα. Το φλουρί πότε μπαίνει. Θα σας κάνουμε την πρωτοχρονιά, ένα να το βάλουμε. Μάλιστα. Και το αλείφουμε. Αλείφουμε με το αυγό, έτσι ώστε να, στο ψήσιμο να πάρει ένα ωραίο ροδισμένο χρώμα. Ωραία. Πόση ώρα το ψήνουμε, στους πόσους βαθμούς. Το ψήνουμε για μία ώρα, στους 180. Και το όνομά του είπαμε? Φογάτσα. 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 Από πού το έχετε βγάλει αυτό το φογάτσα, ξέρεις? Είναι βενετσιάνικο. Ωραία, δείξε μας τώρα το έτοιμο. Το έτοιμο πώς γίνεται? Το έτοιμο είναι αυτό. Ναι, να έρθει αυτή η ώρα τώρα. Έλα, ήρθε η ώρα σου, ρε Έλενα, ορίστε. Για να μυρίσω μία. Αχ, Παναγιά μου. Έλα, Σοφία μου. Να μπει το ευλογημένο σου τσουρέκι μέσα στα στομαχάκια μας. Κάτσε, πιατάκια, βέβαια. Είναι μια ευκαιρία να νιώσουμε ότι έρχεται και Πάσχα. Βέβαια. Κοίταξε τώρα, βλέπεις την Έλενα. Καταλαβαίνεις τι κομματάκι θα βγάλεις. Και βγάλε και έτσι μια γωνίτσα να της δώσεις. Λάθος. Να φας εσύ μικρό κομματάκι. Εγώ το περιμένω πώς και πώς. Το πρώτο είναι για ποιον? Του σπιτιού. Α, του Χριστού. Όχι, γιατί φιλοξενούμε το πρώτο. Τη φιλοξενούμενη, άντε. Αφού είσαι οικοδέσποινα. Ναι. Τη φιλοξενούμενη. Εδώ, κυρία. Καλή σας όρεξη. Μάλιστα, κι άλλο, κυρία. Βέως. Α, είναι πιο μεγάλα τα δικά μου κομμάτια. Το βλέπεις ξεκάθαρα. Α, συμπληρώσουμε. Α, συμπληρώστε. Μάλιστα. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς είναι αυτό το τσουρέκι. Νομίζω το θα θυμάστε για πολύ καιρό. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Τα αρώματα. Και η αγάπη για τον τόπο μας. Μπράβο, ρε Σοφία, να είσαι καλά. Φανταστικό. Χαίρομαι. Αυτό θα τη ληφθεί. Θα έρθει μαζί μας, εννοείται. Και τόσο εύκολο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν έχει μέσα μαστίχα, κακουλέ. Δεν έχει αυτά. Και όμως είναι τσουρέκι. Και είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Το βουτυράκι. Γεια στα χέρια σου. Καλή επιτυχία και σε εσά, αν το δοκιμάσετε. Βεβαίως. Θα το κάνεις δέσποινα, εσύ. Επέλεξε Ελλάδα, επέλεξε Κέρκυρα. Ναι. Εμένα αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Ναι. Ήταν ερωτευμένη με τον Χριστομάνο. Βεβαίως. Γιατί πολύ πήγαινε αλλά στην Κέρκυρα, λέω. Είπα μήπως ήταν ερωτική μετανάστρια τίποτα ή αυτοκρατήρα εσύ. Α, έχουν περάσει, ναι, πολύ. Από Άντωνη Κουίν, Μιτεράν... Και ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Ποιος άβρωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ε!
Αν κάποιος ξένος αγάπησε την Κέρκυρα όσο κανείς, είναι η αυτοκράτηρα Σύση. Το εντυπωσιακό Αχίλιον κρατά ζωντανή τη μνήμη της μέχρι και σήμερα. Τι να πεις τώρα για το Αχίλιον. Μουσείο, μουσιακός χώρος. Μουσείο. Μουσιακός χώρος. Και πριν γίνει μουσείο, καζίνο. Και πριν τον Αχιλέα. Πριν γίνει το καζίνο, μεγάλη ιστορία. Αλλά δεν είναι φοβερό, είναι εντυπωσιακό. Δεν ξέρω κάποιον άλλο που να είχε τόσο μεγάλο πάθος, αιμονή, να το πω, με την ελληνική μυθολογία, με τον Αχιλέα συγκεκριμένα. Το ζητούμενο, ξέρεις ποιο είναι και το θέμα τώρα εγώ πάλι που έχω σοκαριστεί, όσες φορές έρχομαι εδώ σοκάρομαι, πώς μια γυναίκα με τέτοιο παρελθόν και τέτοιο παρόν τότε και με τόσα χρήματα ήρθε να ζήσει εδώ και πέρασε πάρα πολύ καιρό από τη ζωή της εδώ, έτσι. Mm-hmm. Επέλεξε Ελλάδα, επέλεξε Κέρκυρα. Ναι. Εμένα αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Ναι. Σκέψου πόσοι πέρασαν από εδώ, εκτός από την Σύση. Και τώρα εδώ που καθόμαστε έχει περπατήσει, συγκεκριμένη. Και ο Κάιζερ μετά. Και ο Κάιζερ. Της Γερμανίας και μετά κάτι Σέρβοι και Γάλλοι στρατιώτες και μετά κάτι Ιταλοί και Γερμανοί. Ναι. Και πολλοί άλλοι. Όπως όλα έχουν την ιστορία τους, έτσι και ναι. αυτό. Ναι. Ο Δής το Κάλλος. Ναι. Είμαστε ανάμεσα στις 9 μουσες. Ναι. Βέβαια. Και εδώ έχει περίοπτη θέση η Καλλιόπη. Όχι όπως στην Αθήνα που τη βάλανε και που τη βάλανε καημένη. Εσύ ξέρεις πολλά για την Σύση. Επειδή έχω έρθει αρκετές φορές, ξέρεις, ναι. κάθε φορά μαζεύω και πληροφορίες και επειδή ήταν και fashion icon της εποχής της. Α, ήταν και fashion όσο icon. Όσο επιτρέπεται να το πούμε αυτό για τότε, ναι. βέβαια. Είχε μεγάλη αδυναμία στα μαλλιά της. Α. Και είχε μακριά κόμη, πολύ πλούσια και έδινε πολύ, πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά και γενικότερα στην εξωτερική της εμφάνιση πάρα πολύ μεγάλη. Και βέβαια ήταν και μια γυναίκα η οποία ήταν πανέμορφη. Εξού και πάρα πολύ διάσημοι ζωγράφοι της εποχής τότε έχουν κάνει πάρα, πάρα πολλά πορτρέτα. Και μου έκανε εντύπωση που μου έλεγες πριν ότι έκανε βόλτες ναι, μέσα. Ναι, με τους ντόπιους με πάρα τους πολύ, ντόπιους. Γιατί ήταν μεγάλη της ναι. αγάπη και αδυναμία οι ντόπιοι. Mm-hmm. Και επίσης ήταν και αμαζόνα, δηλαδή αγαπούσε πάρα πολύ τα άλογα και ύπευε πάρα πολύ. Και για γυναίκα τότε. Ναι, διακρίνω μια κανονικότητα μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή, οι σημερινοί βασιλείς ναι. Δεν έχουν μια τέτοια ζωή. Ναι. Φαντάζομαι. Λένε ότι κάπου εδώ η Καμίλα, ποιος έχει ναι, εξοχικό. Ναι, έρχονται, φεύγουν, δεν. Και πραγματικά, δεν τους βλέπει άνθρωπος. Μα τι κατάρα και αυτή να ζεις μόνιμος. Εκείνη όμως αγαπούσε το νησί. Και αγαπούσε τους ντόπιους. Ναι, και είχε ναι. κάνει και είχε βοηθήσει και πολύ οικονομικά το νησί. Με άλλα λόγια, αυτή η γυναίκα άφησε το αποτύπωμά της στην Κέρκυρα και στον χρόνο, πραγματικά. Ναι. Εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ. Δηλαδή από σένα είναι ναι. Από μένα είναι πολλά ναι. Πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Πάμε, ου. Πάμε. Τώρα, πες ότι ήμασταν εκείνοι, ας πούμε. Πώς θα κατεβαίναμε. Με την τουαλετάρα της. Εκεί τέτοιο παλτό δεν θα δεν πειράζει, αλλά να, ας κάνουμε ένα έτσι ότι τι? Κατέβαινε. Κάτσε να πιάσει την παντελόνα μου. Ναι, πιάσει και εγώ την καπατίνα δεν θα γινόμουν επιχείρηση εσύ. Για φαντάσου όμως να έχει εδώ πάρτι και κόσμο και βιολιά και χαμό και να κατεβαίνεις. Κοίτα, εγώ μεταξύ μας τώρα, Έλενα, πιο πολύ με κόβω να ήμουν ο Αχιλέας. Κάνε εσύ τη εγώ πρέπει να τη Σύση. Εγώ τον Αχιλέα. Κύριε Διαβάτη, πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω. Για το Αχίλιον. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Για τη Σύση. Για τη Σύση. Γιατί όχι. Πείτε μας εσείς. Ας πούμε ότι το 1861 γίνεται η οπτική σχέση της Σύση με την Κέρκυρα. Λατρεύει το μέρος. Αρχίζει ο έρωτας της Σύσης, εννοείται, με την Κέρκυρα, με το ακριβώς. νησί. Ναι. Ναι. Είναι ο έρωτας με το νησί, με τους ανθρώπους της και με το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, το 1897 έρχεται στο Αχίλιο, αποφασίζει να πάρει τη Βίλα Βραέλα, να την αγοράσει και το 1891, μέσα σε 3 χρόνια, η Βίλα είναι έτοιμη. Έχουμε τη χαρά τώρα με τις ανακαινήσεις που κάνουμε στο Αχίλιο να αποκαλύπτουμε σιγά σιγά αυτά τα υπέροχα χρώματα και αυτές τις υπέροχες τοιχογραφίες που πάρα πολλά χρόνια, από το 1962, δεν τις είχαμε δει. Γιατί ο Κάιζερ έκανε μετά τα δικά του από πάνω. Γιατί ο Κάιζερ όντως
επηρέασε αρκετά σημεία του Αχιλλείου, αρχιτεκτονικά επίσης και κατασκευαστικά. Αλλά το 1962, όταν δίνεται από το ελληνικό δημόσιο για να γίνει καζίνο, έχουμε μία αλλαγή. Βάφεται το Αχιλλείο από τον Βαρόνο. Εξ ολοκληρού, βάφεται. Ναι, βέβαια. Ποιος το σκέφτηκε να γίνει καζίνο, ένα τέτοιο ανάκτορο? Το Αχίλλειο, σαν αυτοκρατορικό συγκρότημα, ήταν εγκαταλελειμμένο. Ναι. Στο ελληνικό δημόσιο μπαίνει μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι λοιπόν γίνεται νοσοκομείο, Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Φιλοξενεί την παιδόπολη της Κέρκυρας, Άγιο Σπυρίδων, από το 1947 μέχρι το 1950. Και κάποια στιγμή αφήνεται το Αχίλλειο, εγκαταλείπεται. Το 1962 το κράτος, το ελληνικό, αποφασίζει να το επινοικιάσει στη γερμανική εταιρεία και στο Βαρόνο Ριτχόφεν για να γίνει καζίνο, στα πρότυπα του καζίνο του Μονακό και με προτροπή του βασιλέα Παύλου. Αυτό για να το επαναφέρετε στην αρχική του κατάσταση ή σε όποια κατάσταση μπορούμε να το ζήσουμε για να το δούμε οι Έλληνες και όχι μόνο και οι τουρίστες. Πόσο χρόνο πιστεύετε ότι χρειάζεστε? Ο στόχος μας είναι να παραδοθεί πλήρως ανακαινισμένο στις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Α, θέλει τόσο, μάλιστα. Ακριβώς. Από πού έχετε όλες αυτές τις πληροφορίες για την αυτοκράτηρα Σίση? Η Σίση, η αυτοκράτηρα, είχε 10 Έλληνες δασκάλους. Αυτός που έγραψε ένα υπέροχο βιβλίο για αυτήν είναι ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος. Την πρώτη φορά λοιπόν που ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος συνοδεύει την αυτοκράτηρα στο νησί, έρχονται με το πλοίο της αυτοκράτηρας και έχουμε μια απόλυτα τεκμηριωμένη περιγραφή πώς μπαίνει το πλοίο από το λιμάνι της Κέρκυρας, πώς σταματάει στον όρμο των Μπενιτζών και πώς πλέον με τα πόδια από την κάτω μας πύλη, του δάσους στην πύλη, ανεβαίνει η αυτοκράτηρα μαζί με τον Χριστομάνο στο παλάτι. Ήταν ερωτευμένη με τον Χριστομάνο? Αν ήταν η αυτοκράτηρα ερωτευμένη με τον Χριστομάνο, όχι. Αν το θαύμαζε θα σας έλεγα ναι. Α. Όσον αφορά τον Χριστομάνο για την αυτοκράτηρα, εκεί υπάρχουν αρκετά όμορφα ερωτηματικά. Βέβαια. Γιατί πολύ πήγαινε αλλά στην Κέρκυρα, λέω. Είπα μήπως ήταν ερωτική μετανάστρια τίποτα η αυτοκράτηρα Σίση. Η αυτοκράτηρα διάλεγε να έρθει στο νησί της Κέρκυρας Μάρτιο και Απρίλιο. Ήτανε η άνοιξη. Ναι. Που της άρεσε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό για εσάς και για εμάς ότι μιλάμε για μία από τις ερώτερες γυναίκες που έχουν περάσει ποτέ στην ιστορία? Απόλυτα. Πολλά κοινά σημεία της αυτοκράτηρας, βέβαια, με την Lady Di. Ναι. Το ξέρουμε αυτό. Fashion icon, βέβαια, ναι. Αμήν τι άλλο. Λατρεία στα άλογα. Προβλήματα με τις πέθερες. Σωστό, γι' αυτό. Λατρεία στα ρούχα, λατρεία στην ωραία ζωή. Παπαράτσι δεν θα υπήρχαν τότε? Πολύ παπαράτσι. Πάρα πολύ παπαράτσι. Υπήρχαν παπαράτσι τότε. Βέβαια. Και τα αξεσουάρ κατά των παπαράτσι ήταν η μαύρη της ομπρέλα και η μαύρη της βεντάλια. Ειδικά προς τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Κύριε Διαβάτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Ανάσα από το Αχίλλειον υπάρχει ένα μαγαζί που υποδέχεται δεκαετίες τώρα με τον ίδιο τρόπο πρίγκιπες και κοινούς θνητούς. Τίποτα δεν έχει αλλάξει από το 1936. Μα απολύτως τίποτα. Είπα να σε φέρω σε μια τρύπα. Στην καλύτερη όμως. Στην καλύτερη τρύπα της Κέρκυρας. Με το όνομα. Ναι. Λέγε Σπύρο. Τι να σας πω, ταβέρνα τρύπα. Ναι, τρύπα, μια τρύπα. Όπως ξεκίνησε σαν τρύπα. Εσύ Σπύρο μου, σε παρακαλώ. Δηλαδή, βλέπω εκεί πέρα λίγο ένα πανάκι, βρε αγόρι μου. Λίγο τη σκόνη να την πάρουμε. Όχι, από εκεί. Αυτά δεν τα πειράζουμε ποτέ. Όχι, από πότε, από το 1860. Το πιο παλιό μπουκάλι. Όχι τόσο πολύ. Το μαγαζί ξεκίνησε το 1936. Και το πιο παλιό. Από το 1936 συγχωνιστούν αυτά. Σχεδόν. Και το πιο παλιό μπουκάλι από το 1904. Και είναι κονιάκ.
Μάλιστα. Με υπογραφή του μεταξά του ίδιου. Είναι όλα συλλεκτικά αυτά που βλέπουμε. Ναι, όλα συλλεκτικά εδώ. Και όλα γεμάτα. Εξέχουσες προσωπικότητες στο μαγαζί σου. Ναι, πολύ. Εκτός από την Έλενα Χριστοπούλου, δηλαδή. Και τη Δέσποινα Πανδρή που μόλις είδαμε εκεί. Στη φωτογραφία. Πριν κάποια χρόνια. Ναι. Να μάθεις, έδωσε. Από το 1930 τόσο πριν. Έχουν περάσει. Εξεσκονίζει εμένα που και εγώ εκεί. Σε ευχαριστώ που εξεσκονίζεις Σπύρο μου εκεί που βρίσκομαι. Για πες. Έχουν περάσει, ναι, πολύ. Από Άντωνι Κουίν, Μιτεράν. Και ο Αριστοτέλης ο Νάσης. Τζάκι Κέννεντι. Πόσα τραπέζια εδώ, πόσα πίσω στην αυλή. Βασικά ξεκίνησε εδώ το μαγαζί, ναι. Όταν ξεκίνησε σαν μπακάλικο και μετά έγινε η αυλή. Και γι' αυτό το λέγανε, βγήκε και σαν ταβέρνα τρύπα, επειδή ερχόταν κόσμος όταν έγινε γνωστό και ήταν πολύ μικρό εδώ μέσα και λέγανε οι πελάτες ήδη το βγάλανε τρύπα. Πάμε σε αυτή την τρύπα, πάμε σε αυτή την τρύπα και έτσι έμεινε. Το κρατήσατε. Ναι, ναι, ταβέρνα τρύπα. Πρέπει να μαγειρεύετε πολύ ωραία όμως, Σπύρο, για να έρθει κόσμος από κάτω να σας βρει εδώ. Είναι και το στυλ του μαγαζιού έτσι, ότι όποιος έρχεται κάθεται δεν παραγγέλνει φαγητό. Και του βάζουμε εμείς ό,τι μαγειρεύουμε αυτή την μέρα. Α, καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Τι ωραίο αυτό. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει επιλογή δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχει το κατάλογος και, είναι, ναι, και έρχονται διάφορα πιάτα. Εγώ τι είχα φάει όταν είχα έρθει. Και παστιτσάδα και σοφρίτο. Α, Δέσποινα. Δεν τρώγατε κρέα. Ναι, ναι, τρώγατε. Έφαγε καλά δηλαδή, χόρτασε. Ναι, από ό,τι θυμάμαι, ναι, χόρτασε. Μπράβο, Δεσποινάκη, μου το χαίρεσε το φαγητό. Μου τα έκαιγα. Ενώ τώρα... Ναι, τώρα δεν καίγονται εύκολα. Τώρα μπουρλώτο. Μας λες καμιά περίεργη ιστορία που έχεις να μας θυμηθείς. Ναι. Ή κανένα χούι περίεργο κανενός από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Καμιά ιδιοτροπία, ναι, κάποιου. Από ιστορίες που μου είχε πει ο παππούς μου, είχε, θυμάμαι, ότι ήταν ένα τραπέζι εδώ συγκεκριμένα μέσα και ήταν η Grace Kelly, δεκαετία του 60 τώρα μιλάμε, και τους είχε ψήσει ο παππούς με ένα αρνί στη σούβλα και το είχε βάλει ολόκληρο στο τραπέζι πάνω. Έπαθε σοκ. Όχι, τους άρεσε τόσο πολύ και τρώγανε με τα χέρια με τα χέρια η Grace. Ναι. Θα φύγω. Τι άλλο θα ακούσουμε. Ή ας πούμε ο Άντωνι Κουίν, γυρνάγανε εδώ την ταινία του ο Νάση. Η αδερφή μου θυμάται πιο πολύ γιατί την έπαιζε και στα πόδια του. Και συνέχεια κόσμος ήταν απ' έξω, ζητούσαν αυτόγραφα, χαμός γινόταν, εφημερίδες, από εδώ και και την τελευταία μέρα ζητάει, μιλάει με τον παππού μου και του λέει: έχει έρθει μισή Κέρκυρα και ζητάει αυτόγραφα. Εσύ δεν μου έχει ζητήσει ένα αυτόγραφο, μια φωτογραφία. Και του λέει: παππούς μου, ξέρω εγώ, εσύ έρχεσαι σε μένα κάθε μέρα. Εγώ θα σου δώσω αυτόγραφο. επί ένα μήνα ερχόταν εδώ για φαγητό. Και τελικά το έδωσε αυτόγραφο παππού σου. Ακριβώς. Τον έχετε όμως κάπου εδώ, τον είδα. Ποιο όμορφη γυναίκα που μπήκε στο μαγαζί σου ποτέ, πες μου, ποια ήταν. Δεν ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Ναι, μετά από εσάς, τις δύο. Μετά από εσάς, τις δύο, ποια ήταν η πιο όμορφη γυναίκα. Εγώ δεν τη θυμάμαι. Η αδερφή μου θυμάται τη Σοράγια. Α, έχω ξανακούσει για τη Σοράγια. Ήταν υπέροχη και ακόμα τη θυμάται που μπήκε στο μαγαζί και ήταν ένα πράγμα, ξέρεις, ένα μπαμ, δηλαδή γύρισε όλος ο κόσμος. Και εγώ. Δηλαδή όπου πήγαινε... Μήπως να τσουγκρίσουμε για στις γυναίκες όμορφες. Άντε ναι, στις όμορφες γυναίκες. Για αυτές που είναι στο τραπέζι πρώτα και μετά τις υπόλοιπες. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Νομίζετε ότι ξέμεινα από εκπλήξεις? Όχι βέβαια. Έχω ετοιμάσει για την Έλενα ένα κερκυραϊκό χωριό πριβέ, αποκλειστικά για τις δυο μας. Άντε, και για τις κάμερες. Και εδώ είναι τα δανείλια. Καλύτερο ξενακό δεν θα μπορούσα να έχω τελικά στην Κέρκυρα. Λίγο εσύ, λίγο εγώ. Ναι, θα το καταφέρουμε. Βέβαια, θα τη δείξουμε την Κέρκυρα. Λοιπόν, αυτό το μέρος είναι ένα μέρος που έχει συμπυκνωθεί όλη η αρχιτεκτονική του νησιού. Φτιάχτηκε το 77. Α, δύο χρόνια διαφορά έχουμε δηλαδή. Εγώ με την περιοχή αυτή, αυτό λέω. Με την περιοχή, τόπα, ναι. Καφενείο είχε, ταβερνούλα είχε, μαγαζάκια, εκκλησία. Για φαντάσου να είχε κόσμο και να δω μαγαζάκια ανοιχτά και να καθόμασταν εκεί στο καφενεδάκι να πίναμε το καφεδάκι μας. Πόσο ωραία. Πάμε να δεις. Διότι εδώ έχουν γίνει, Έλενά μου, μεγάλες παραγωγές. Όχι, έχουν... να μας τις πεις όλες. Έχουν γυριστεί καλά. Το Ντάρελς που ήταν μια αγγλική παραγωγή. Α, ναι. Εδώ. James Bond. Ναι. Εδώ. Ποιο James Bond μου, για τα μάτια σου μόνο. Και το σημαντικότερο απ' όλα. Βίντεο κλιπ. Δέσποινα Βανδύ. Ναι. Εδώ θα μου δείξει όμως πού. Εδώ, παντού με πήγε ο Καλαντανίδης. Να δω πού πάτησες και τραγούδισες αυτό το τραγούδι. Παντού, κορίτσι μου, δεν άφησε γωνιά που να μην πατήσουν τα τακούνια μου. Εκείνη τη χρονιά.
Έλα εδώ να δεις, σου φτιάξα και εδώ. Τι? Για σένα, ρε Έλενα, τους είπα, παιδιά, θα έρθω με τη Χριστοπούλου. Ναι. Πάτε και θέλω να μου φτιάξετε κάτι. Οδός 21 Μαΐου. Δηλαδή, είναι η μέρα που γιορτάζω. Ναι, για σένα. Είναι αυτό το στενάκι το δικό μου πλέον. Το δικό σου στενό. Από εδώ μέχρι εκεί, 3,5 ναι. μέτρα δικά σου. Α, ευχαριστώ. Ναι. 3,5 μέτρα μου δίνεις, ευχαριστώ. Είσαι κυμπάρι, σαν να ξεκαλά. Εγώ να σου πω που έχω σοκαριστεί τώρα. Που? Με τις ταμπέλες αυτές τις παλιές, ναι. γιατί εγώ μαζεύω τέτοιες ταμπέλες. Α, ναι. ναι. Και τώρα, αν δεν με έβλεπε, θα έπαιρνα και μερικέ, αλλά δεν μπορεί να ξεβασμώ. ναι, αλλά έχω πολλέ ταμπέλε και έχω συλλογή. Τι το τοποθετώ στο σπίτι μου σε μια αποθήκη. Πάω, ψωνίζω ταμπέλε vintage και τις, α, τι. Α, ναι. Κοίτα και γραμμένα. Σπήλε, καδένε, μποκολέτε και άλλα στολίδια. Ναι, αυτό τα γράφανε με τα χέρια του. Βέβαια. Καδένε, πόπο, τι ωραία λέξη. Πόσο καιρό έχουμε την ακούσουμε. Πολλά χρόνια. Μαγαζί από στολίδια. Στολίδια. Να, στο μαγαζί σου θα ήταν αυτό. Μόνη σου. Ναι. Στολίδια, ωραία. Εσύ, να. Ναι. Εγώ τρελαίνομαι αυτό εδώ, έτσι. Τρελαίνομαι. Αυτό είναι τώρα τόσα χρώματα μαζί. Ε. Ναι. Και δεν ξέρω και πώς λέγεται αυτό το χρώμα εγώ. Καθόλου. Κάτι σαν τσιμιρεράκι θα έλεγα. Αν περιέγραφε χαλί θα έλεγε. Μπορδό, πώς ναι, το λέμε, μπορδό κοκκινό, ναι, αυτά τα πολλά. Το έτσι το από πάνω. Ναι, ναι, ωραία. Εντάξει, πες ότι το πάμε. Και σε αυτό εδώ το μπαλκόνι, Έλενα. Ναι, ναι, πες μου, δες και ο James Bond και... Ναι. Πράσινα εγώ, άλογα. Εγώ. Εδώ γυρίστηκε. Εδώ, εδώ. Θα πάμε στο μπαλκόνι να μας τραγουδήσεις κάτι, να μας κάνεις έτσι όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει τώρα. Τι λες? Ακολουθώ, ε. Έλα από εδώ. Ακολουθώ πιστά τα βήματά σου, το βλέπεις, ε. Έλα από εδώ. Όχι, για πήγαινε. Μου λες εμένα. Έλα από εδώ. Μάλιστα. Ποιος άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ε! Εγώ, κύρα μου, γιατί φωνάζεις, έχεις πρόβλημα. Όχι, καλά, τίποτα, έτσι. Α, είπα, μήπως. Κοίταξε να δεις, υπάρχει ένας μινιμαλισμός με τον οποίο εγώ είμαι στα δικαστήρια. Δέσποινα, εγώ στη ζωή αυτή πια ναι. θα κάνω αυτά που θέλω εγώ. Άμα έχεις τα νεύρα, σου βρήκαμε τη συνταγή. Κολομπίπυρη, μανέστρα. Ναι, κολομπίπυρη για να μας αρέσει. Και μπουρδέ το ψαράκι για να μας αρέσει. Ρούλα μου, τι σας έκανε αυτό το ψάρι και το λέτε μπουρδέτο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ψάρι, ναι. το οποίο γίνεται καυτερό. Ναι. Με πολύ ωραία σάλτσα, όχι μόνο με σκορπιό, αλλά και με μπακαλιάρο και με λάμπαινες. Αλλά είναι πιο νόστιμο με το μαύρο σκορπιό. Και είναι εδώ μια συνταγή που μου κάνει στα επτάνησα γενικότερα. Στα επτάνησα, ναι. Μάλιστα. Θα βάλω μισό ποτήρι λάδι για αυτά τα δύο ψαράκια. Ναι. Θα ρίξουμε το κρεμμύδι να τσιγαριαστεί. Α. Μαζί με το σκόρδο. Ναι, ναι. Πόσο κρεμμύδι, πόσο σκόρδο. Εγώ για αυτά τα δύο ψαράκια έχω βάλει 1,5 κρεμμύδι. Και μια κουταλιά σκόρδο λιωμένο. Μάλιστα. Αυτό τι είναι τώρα που βάζεις μέσα. Θα βάλω... Αυτό είναι πάπρικα γλυκιά. Α, γλυκιά, πάπρικα, ναι. δύο κουταλιές σούπας, ας πούμε. Ναι. Και αυτά τα δύο ψαράκια. Τα δύο ψαράκια. Αυτό. Και μισό κουτάλι της σούπας καυτερό. Καυτερό τι. Καυτερό πιπέρι. Ναι. Και τώρα θα βάλω και μια κουταλιά της σούπας πελτέ. Θα βάλω νερό. Πόσο νεράκι? Θα βάλω για αυτά τα δύο ψαράκια ναι. θα βάλω 1,5 ποτήρι. Α, και μετά θα βάλω. Τώρα θα βάλω και λίγο αλάτι. Λοιπόν, αφού πάρει μία βράση, θα ρίξουμε τα ψαράκια. Ναι. Θα τα αφήσουμε για ένα 20 λεπτό. Ναι. Και θα είναι έτοιμο. Σε χαμηλή φωτιά, όχι πολύ δυνατή. Εύκολη, γρήγορη συνταγή, ε. Και πολύ, πολύ νόστιμη. Και αυτή η ρούλα τη συνταγή από πού την έμαθε εσύ? Εγώ την ξέρω από τη γιαγιά μου. Τι μαγείρευε, δηλαδή, αν έχει τα νεύρα σου και μπει μέσα ο άντρα σου. Ναι, και σε ρωτήσει τι μαγείρευε, μπουρδέτο ρε. Όχι. Δεν τελείωσε. Μανέστρα κολομπίμπυρη θα το λέγα. Α, μανέστρα κολομπίμπυρη. 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 Είναι φαγητό. Φαγητό ναι, είναι. Ναι, δεν είναι βρισιά. Μα όχι, είναι εξυπηρετή. Αλλά είναι επειδή ξέρεις τον αγαπάς πολύ, του λες μανέστρα με κολομπίμπυρη και άμα σ' αρέσει. Άντε ρε, μανέστρα κολομπίμπυρη και άμα θες και πολύ σου είναι μπουρδέτο μου. Και άμα θέλεις έτσι να τον
να τον καλοπιάσεις, να τον ρίξεις. Να κάνω ένα κόκορο παστιτσάδα με ένα πολύ ωραίο ποτήρι κρασί. Θέλω μια συνταγή κάπως να ακούγεται στα αυτιά μου, ρε εσύ όμως, ρε ρούλα μου τώρα. Όχι, θα του κάνω ένα κόκορο παστιτσάδα. Παστιτσάδα. Ακούω τη βλαχοπούλη στα αυτιά μου. Στην Κέρκυρα είμαστε, τι θα φάμε. Ναι, εννοείται, αλλά λίγο κάτι πιο γλυκό πιο το, έτσι να ακούγεται γλυκά. Πιο γλυκό πιο τα υπόλοιπα στο... Α, έτσι, πολύ δυνατή. Η ρούλα είναι δυνατή. Για να δοκιμάσω λίγο. Κάνω το σταυρό σου. Είναι, σου λέω, ωραίο. Και μία κούπα κρασί. Και μετά τα υπόλοιπα... Τώρα θέλω τσίπουρο. Τσίπουρο, εγώ κρασί. Από την Κέρκυρα. Πού είναι η υπόλοιπη κανάτα με το νερό, ποιος την πήρε. Φέρτε την. Τα φτερούτσικο, ρουλάκι μου. Αυτό το φαγητό όντως είναι μπουρδέτο, πάρα... όνομα και πράγμα. Έτσι. Ναι. Μα δεν είναι μπουρδέτο άμα είναι γλυκό. Είναι ψάρι. Γι' αυτό μέσα... το φτιάχνεις άμα έχεις τα νεύρα σου αυτό. Εντάξει, για κατάλαβα. Να το ευχαριστήσω. Okay. Ευχαριστώ, ρουλά μου. Να είσαι καλά. Η Κέρκυρα είναι ανεξάντλητη και εμείς την προσπάθειά μας να την απολαύσουμε όσο γίνεται περισσότερο εξαντληθήκαμε. Ώρα λοιπόν για χαλάρωση και συζήτηση. Λοιπόν, είπα να κάνουμε ένα σουαρέ. Ναι. Οπότε φόρεσα ένα εκλεκτικ σουαρέ από τη συλλογή σου. Ναι. Δεν έπαθα κάτι στα καλά καθούμενα. Ήθελα να ντυθώ έτσι λίγο πιο κεντρικά από σένα. Ναι, αλλά το συνδύασες με... Αθλητικά. Αθλητικό είναι νούμερο να τάσει. Βέβαια, γιατί φοβάμαι. Ήθελα να μου πεις και από μένα είναι ναι, να περάσουν την επόμενη φάση. Από μένα είναι γενικά ναι. Ναι, γενικά. Ναι, η περίπτωσή σου είναι γενικά ναι από μένα. Όμως, έχω εντυπωσιαστεί διότι δεν φοράς ούτε ένα κόσμημα. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένας μινιμαλισμός με τον οποίο εγώ είμαι στα δικαστήρια. Μάλιστα. Ξεκάθαρα, γιατί εγώ είμαι και πλουράλ και μάξιμαλ άνθρωπος. Ναι. Δεν φοράω κανένα αξεσουάρ δαχτυλίδι. Αισθάνομαι γυμνή τελείως. Ένα θερμόμετρο να φοράω. Ένα γιατρό, κάτι ναι, να δεν φοράξω. Πρέπει να είμαι καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Φόρησα μόνο έτσι λίγο κάτι, να οι κάλτσες μου είναι κάπως, έχουν the eye of the tiger. The eye of the tiger, γιατί ναι. Πάω να συντονιστούμε. Σωστό. Ναι, αλλά στο κάνω και αυτό. Δεν μπορείς να με δεις ποτέ χωρίς πολλά κοσμήματα. Ορίζομαι από αυτό, δηλαδή χτυπάει η καρδιά μου, καταλαβαίνεις, με το κόσμημα. Μου αρέσει, όχι τα ακριβά, ναι. Τα φώτα, ναι. Ωραία, τα φώτα, περίεργα, τα... ναι, έτσι νιώθω καλά. Ναι, και τα υποστηρίζεις και πολύ ωραία. Μ' αρέσουν, ναι, μου αρέσουν, ναι, τα ρούχα, τα κοσμάτα, το τα αξεσουάρ, μου αρέσουν. Το καταλάβαμε. Με ορίζουν και τα ορίζω, και... δεν με κάνουν αυτά ό,τι θέλουν όμως. Ναι. Να ξέρεις. Παιδί μου, εγώ στο είπα και πριν, εσύ ό,τι και να βάλεις, ναι. Ό,τι και να βάλεις, ναι. Με έναν τρόπο. Γίνεται σωστό. Δέσποινα, εγώ στη ζωή αυτή πια ναι. Θα κάνω αυτά που θέλω εγώ. Δεν θα με κάνουνε, δεν θα με ορίσει τίποτα άλλο παρά μόνο εγώ τον εαυτό μου. Mm. Έτσι γίνεται και με τα ρούχα και με τα κοσμήματα και με τα πάντα. Αυτό... Είναι έκφραση το πώς δίνομαι και το πώς είμαι. Αυτό το είχες ανέκαθεν ή ήτανε... είναι μια φιλοσοφία ή μια ψυχολογία, μια νοοτροπία, πες το όπως θέλεις, που ανέπτυξες τα τελευταία χρόνια. Ήμουνα πάρα πολύ χαλβάς. Για πάρα πολλά χρόνια. Συμιγδαλένιος, Φαρσάλων, όλο το χαλβά. Ό,τι χαλβά ναι. Βάλεσαι, ό,τι χαλβά σου έρχεται. Από ποια περιοχή. Από παντού, από όλη την ναι. Ελλάδα. Γιατί είναι και το My Greece. Ναι, γι' αυτό. Θέλω να πω κάτι για μια συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά από ένα σημείο και μετά, τα τελευταία χρόνια, είπα ότι θα κάνω εγώ τη γουστάρω. Κατάλαβες, θα την πάρω εγώ τη ζωή από τα μαλλιά. Δεν θα με πάρει εκείνη. Γιατί μέχρι πρότινος πήγαινα λίγο, ξέρεις, περίεργα, ανάποδα. Εσύ πιστεύεις ότι μια γυναίκα και μετά τα 40 μπορεί να... εξακολουθεί να είναι ωραία. Τώρα είναι η ζωή. Μετά τα 40 ξεκινάει. Mm-hmm. Ο άντρας οφείλει μετά τα 40 να είσαι μια γυναίκα δίπλα της. Πάρα πολύ. Που έχει μεγαλώσει ενδεχομένως παιδιά, που έχει περάσει πολύ περίεργα σε μια ζωή που έγινε μάνα. Ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα που έχεις γίνει μητέρα. Τι σημαίνει να είσαι μάνα, να γεννάς, να αλλάζεις το σώμα σου, να αλλάζεις τη ζωή σου, να αλλάζεις την προτεραιότητά σου. Ο άντρας μετά πρέπει να είναι εκεί. Τι ωραία που τα λες. Δεν τα λέω. Τα έχω λίγο ζήσει. Δεν τα λέω. Ναι. Έζησα πολλά και τα λέω.
Θέλω να μου πεις πώς σκέφτεσαι την Έλληνα στα επόμενα χρόνια, μέσα στην επόμενη δεκαετία που θα ακολουθήσει. Ναι, στην επόμενη δεκαετία. Είναι ωραία. Αυτό που δεν διαπραγματεύεσαι με τίποτα. Δεν διαπραγματεύομαι να έχω πάρει ένα αυτοκίνητο με καρότσα. Θες, εκεί θα το πάρεις στο αγροτικό. Θέλω, σου λέω. Ναι, να το πάρεις. Θέλω να δημιουργήσω ένα αγρόκτημα, ναι, μαζί με τον σύντροφό μου βέβαια, ναι, τον Τόλι. Θέλω να μπορώ να φεύγω από την Αθήνα τουλάχιστον 3 μέρες την εβδομάδα. Θέλω να κάνω τηλεόραση, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τις άλλες τέσσερις που θα είσαι Αθήνα. Ναι, εντάξει. Ναι, όχι κάθε μέρα. Ναι, ναι, ναι. Μου είπες τι θέλω, τι ονειρεύομαι. Ναι, τα όνειρά μου είναι, άνθρωπέ μου. Πάρα πολύ αυτό που λες. Μπράβο. Ναι. Και να έχουν την υγεία τους αυτοί που αγαπώ. Αυτά θέλω. Ναι. Ωραία. Μου αρέσει το όνειρό σου. Ναι, θα χωθώ κι εγώ μέσα σε αυτό. Εντάξει. Τσουκ. Η τελευταία έκπληξη ανήκει στην Έλενα Χριστοπούλου. Εκείνη με οδήγησε στους Περουλάδες. Εκεί που τα κάθετα βράχια δημιουργούν ένα τοπίο άγριο και μεγαλειώδες. Και όταν ο ήλιος βουτά στα νερά του Ιωνίου, όλα αποκτούν μια ξεχωριστή μαγεία και νιώθεις να αιωρείσαι. Αποχαιρέτησα την Κέρκυρα με ένα χαμόγελο και μια γλυκιά γεύση. Μας αποκαλύφθηκε και επιπλέον ανανέωσε το ενδιαφέρον μας για να επιστρέψουμε ξανά. Γιατί η Κέρκυρα είναι τελικά μια γόησα.